Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Space. Βρισκόμαστε στην Λουκέρνη της Ελβετίας. Εδώ διεξάγεται μια σύνοδος κορυφής. Οι έχοντες αρμοδιότητες για την διαστημική πολιτική υπουργοί των Ευρωπαϊκών κρατών αποφασίζουν για το μέλλον ορισμένων από τις πιο σημαντικές αποστολές, όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και το ExoMars. Πάμε να δούμε τι αποφασίστηκε. Πρόκειται για μια σύνοδο σε επίπεδο υπουργών που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, διαρκεί 2 ημέρες και μετέχουν οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων των 22 κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Μετά την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία, οι πόρτες έκλεισαν και ξεκίνησε η συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα. Την αποστολή ExoMars και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ξέρετε, μια σύνοδος υπουργών ποτέ δεν είναι κάτι εύκολο. Για εμένα είναι η 6η φορά που συμμετέχω. Και μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πάντα δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι σε κάτι, όμως πάντα το καταφέρνουμε, όπως ξέρετε. Γι' αυτό και έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, τις νύχτες, τις μέρες, ακόμη και το ξημέρωμα, γίνονται πυρετώδεις συζητήσεις. Το περιβάλλον γύρω από το οποίο διεξήχθη η σύνοδος στην Λουκέρνη δεν ήταν και το πιο ιδανικό. Έναν μήνα πριν, το σκάφος και απαρέλη της αποστολής ExoMars είναι τρίβει στον Άρη αντί να προσεδαφιστεί ομαλά. Με την ευρύτερη αποστολή ExoMars να αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα 436 εκατομμύριων ευρώ, υπήρχε κίνδυνος να εγκαταληφθεί το κοινό ευρωρωσικό project. Για την ακρίβεια, είχαμε μερικές αμφιβολίες. Η εμπιστοσύνη στην αποστολή όμως προέκυπτε από το ότι όλοι όσοι έπρεπε να ξέρουν ήξεραν ότι ήδη βρισκόμαστε σε πορεία συνέχισης. Εργαζόμασταν σαν να υπήρχε ούτως ή άλλως όλη η χρηματοδότηση. Αυτή η επιλογή να συνεχιστεί κανονικά η ανάπτυξη της αποστολής ExoMars αποδείχθηκε ορθή, καθώς η Ιταλική κυβέρνηση έθεσε τον πύχη ψηλά, υποσχόμενη επιπλέον βοήθεια ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα αντιπαραθέσεων μεταξύ των χωρών, απλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Η Ιταλία έχει ορισμένες προτεραιότητες και η παρέμβασή μου βασίστηκε σε αυτή τη λίστα προτεραιοτήτων, όπου η παρουσία του ExoMars είναι σημαντική. Σε αυτό το παιχνίδι πόκερ, όπως εξελίχθηκε, η αποστολή ExoMars αναδείχθηκε νικήτρια, με την Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία να αυξάνουν επίσης τα μερίδια τους, εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση που χρειάζεται ώστε η αποστολή του διαστημικού σκάφους το 2020 να ολοκληρωθεί. Η απόφαση που ελήφθη ωστόσο επισκιάστηκε από τις υψηλής ανάλυσης εικόνες του Άρη που μόλις ελήφθησαν από το διαστημόπλαιο της αποστολής ExoMars TGO. Υπάρχουν προκλήσεις, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα όπως τα θέλεις. Μαθαίνεις από αυτά και προχωράς. Νομίζω πάντως ότι μας βοήθησε πολύ, πως ήμασταν σε θέση να δείξουμε ότι ήδη λάβαμε υπόψη μας σοβαρά όσα συνέβησαν στην πρώτη αποστολή του ExoMars. Όμως υπάρχουν ακόμα οι επιπτώσεις και ο ενθουσιασμός αυτής της αποστολής και τα εξαιρετικά επιστημονικά συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτή. Χρηματοδότηση αναζητήθηκε στην Σύνοδο της Λουκέρνης και για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος συμφώνησε να τον χρηματοδοτήσει ως το 2024. Όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει σχετικά με το πότε θα αντικατασταθεί και από τι. Η Γερμανία αποφάσισε να συνεισφέρει με ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό που επιτρέπει την παράταση της λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού μέχρι το 2024. Η κυβέρνησή μας δεσμεύτηκε. Τι θα συμβεί μετά στον Διαστημικό Σταθμό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει τώρα, άμεσα, να συζητήσουμε με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το μέλλον θα καθοριστεί από συζητήσεις με τους συμμετέχοντες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είμαστε βέβαιοι πως θα υπάρξει συνέχιση της έρευνας. Μιλάμε για τη Σελήνη, για τον Άρη. Πάντα πίστευα ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν όλα εύκολα στην Λουκέρνη, ιδίως για την αποστολή AIM, που έχει ως στόχο να ανακατευθύνει έναν αστεροειδή. Έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις άμυνες, ώστε να μπορεί η Γη να υπερασπιστεί τον εαυτό της από έναν αστεροειδή, αλλά δεν μπόρεσε να λάβει την χρηματοδότηση άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνταν για να προχωρήσει. Γιατί δεν τα κατάφερε? Είχαμε να πληρώσουμε πολλά, όπως όλες οι χώρες έπρεπε να πληρώσουν πολλά για να διασφαλιστεί η συνέχιση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και της αποστολής ExoMars. Δεν είχε να κάνει με έλλειψη ενδιαφέροντος. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι ένα συνολικό ποσό 508 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο θα δαπανάται σε διαστημικές αποστολές στο προσεχές μέλλον, όπου προγραμματίζεται να λανσαριστούν μερικά νέα project. Το 2018 θα είναι μια καταπληκτική χρονιά. Πάμε για να ξεκινήσουμε το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιστολή BEPI Colombo ετοιμάζεται για την Ερμή. Εργαζόμαστε για το επιστημονικό πρόγραμμα μιας αποστολής στον Δία και τους παγωμένους δορυφόρους του. Κάτι που θα είναι φανταστικό.
Το άλλο μεγάλο συμπέρασμα της Συνόδου. Το ευρωπαϊκό Ariane 5 θα αντικατασταθεί σταδιακά μέχρι το 2020 από το Ariane 6, το οποίο θα είναι πιο ευέλικτο και με λιγότερο κόστος. Και εκατομμύρια συνεχίζουν να δαπανώνται για τα μέσα παρατήρησης και τηλεπικοινωνιών στη Γη. Εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οι υπουργοί έσπευσαν να θυμίσουν ότι θα επιστρέψουν στην αγορά μέσα από συμβάσεις με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ήπειρο. Χρειαζόμαστε μια μικρή σουηδική εταιρεία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θέλουμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους. Την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ομάδα να ενώνει, να είναι ισότιμη, για παράδειγμα, με τους Αμερικανούς, που δαπανούν 10 φορές περισσότερα από εμάς στην Ευρώπη για τα ίδια ακριβώς πράγματα. Η Υπουργική Σύνοδος ολοκληρώθηκε εγκρίνοντας έναν προϋπολογισμό ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 3 με 8 χρόνια, λίγο πιο κάτω από τα 11 δις που ζητούσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, αλλά ένα ξεκάθαρο σημάδι από τους πολιτικούς ότι δίνουν σημασία και εμπιστεύονται την έρευνα αναφορικά με το διάστημα. Όπως ακούσατε, το μέλλον της αποστολής ExoMars έχει διασφαλιστεί. Την παρακολουθήσαμε όλη τη χρονιά στην μίνι σειρά μας Destination Mars. Σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο συναντήσαμε ένα από τα πρόσωπα κλειδιά της ομάδας του διαστημικού σκάφους. Είμαι ο Andrew Coates, υπεύθυνος του PanCam στο διαστημικό σκάφος του ExoMars 2020. Η κάμερά μας θα βρίσκεται στην κορυφή του ιστού του διαστημικού σκάφους. Για την ακρίβεια, θα έχει λίγο μεγαλύτερο μήκος από αυτό. Έχουμε 50 εκατοστά απόσταση μεταξύ των δύο φακών της ευρυγωνίας κάμερας. Επομένως, με αυτά τα δύο θα είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε στερεοφωνικές εικόνες του εδάφους κοντά στο σκάφος και να κοιτάξουμε σε ποιο σημείο θα τρυπήσουμε το έδαφος για να κάνουμε έρευνες. Συνολικά, αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό σύστημα κάμερας που θα έχει σταλεί ποτέ στον Άρη. Θα είναι σε θέση να μας δώσει πραγματικά πολύ καλές πληροφορίες για την αποστολή του διαστημικού σκάφους του ExoMars. Η έρευνα κάτω από το έδαφος είναι το σημαντικό παραπάνω το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε με αυτό το σκάφος συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο. Το τρυπάνι θα παίρνει ένα δείγμα, θα το φέρνει στο σκάφος, θα κάνει αναλύσεις πάνω σε αυτό και θα στέλνει πληροφορίες στην Γη. Αυτό κατά το οποίο ψάχνουμε είναι για άνθρακες, σάκχαρα, αμινοξέα, πράγματα σαν και αυτά που θα μπορούσαν δυνητικά να βρίσκονται κάτω από το έδαφος του Άρη, σε αυτό το σχετικά προστατευμένο περιβάλλον που πιθανότατα έχουν αφαιθεί εκεί πριν 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Νομίζω πως θα μπορούσε να έχει υπάρξει ζωή στον Άρη. Αυτό είναι που πρόκειται να ερευνήσει το διαστημικό μας σκάφος. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε για την σημερινή εκπομπή. Τον επόμενο μήνα θα επιστρέψουμε με ένα ρεπορτάζ για τους εξωπλανήτες. Μέχρι τότε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο euronews.com.